Γεια σας, ονομάζομαι Παπαδοπούλου Μαρία, είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση και σήμερα θα σας παρουσιάσω την εργασία με θέμα την επίδραση εξειδικευμένου πρωτοκόλλου προπόνησης ενδυνάμωσης στην κολυμβητική απόδοση του ελεύθερου στή. Σημαντικότερο ζήτημα για εμάς τους προπονητές είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης. Στη κολύμβηση, η ανάπτυξη της ταχύτητας παίζει σημαντικό ρόλο στο να συμβεί αυτό. Με τον όρο κολυμβητική ταχύτητα εννοούμε τη μέση ταχύτητα που αναπτύσσει ο κολυμβητής με τη χρήση των άνω και κάτω άκρων. Από δύο κυρίως παράγοντες εξαρτάται η ταχύτητα, από τη τεχνική και από τη δύναμη. Το 20% της εφαρμοζόμενης δύναμης χάνεται λόγω της κίνησης των μορίων του νερού προς τα πίσω. Επομένως, μόνο το 80% της δύναμης που ασκεί ο κολυμβητής χρησιμοποιείται ως προωθητική. Συνεπώς, η μεταφορά της δύναμης μέσα στο νερό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψη τους κάθε προπονητής και να στοχεύσει το προπονητικό του πρόγραμμα. Αφορμή για την έρευνά μας ήταν η δύσκολη εποχή της πανδημίας, όπου όλοι οι προπονητές κολύμβησης ήρθαν απέναντι σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπου θα έπρεπε για πολύ καιρό να προπονηθούμε εκτός του βασικού πεδίου προπόνησης του νερού. Αποτέλεσε μια πρόκληση για το καθένα, όπου έπρεπε να βρει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προπόνησης για τους αθλητές του. Στη βιβλιογραφία, οι απόψεις σχετικά με το πόσο αποδοτικό είναι ένα πρόγραμμα προπόνησης δύναμης εκτός νερού είναι αντικρουόμενες, τόσο ως προς το ποιο είδος επιβάρηση θα χρησιμοποιήσουμε, όσο και για το ποιους αθλητές είναι κατάλληλη μια τέτοια προπόνηση. Σκοπός λοιπόν της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί η επίδραση τριών μορφών προπόνησης δύναμης στην κολυμβητική απόδοση. Δείγμα μας θα αποτελέσουν 30 κολυμβήτριες αγωνιστικής κατηγορίας με κύριο στυλ το ελεύθερο. Θα χωριστούν σε 3 ομάδες βάσει της επίδοσής τους στα 50 μέτρα ελεύθερο, όπου η κάθε ομάδα θα εφαρμόσει και ένα διαφορετικό πρωτόκολλο ενδυνάμωσης. Η πρώτη θα χρησιμοποιήσει ελεύθερα βάρη, η δεύτερη κολυμβητικά λάστιχα, ενώ η τρίτη θα προπονηθεί σε ισοκινητικό πάγκο κολύμβησης. Η διάρκεια του παρεμβατικού προγράμματος είναι 8 εβδομάδες. Όσον αφορά το παρεμβατικό πρόγραμμα, η πρώτη ομάδα, η οποία θα είναι αυτή με τα ελεύθερα βάρη, περιλαμβάνει ασκήσεις πιέσης στήθους pullover και πιέσης τρικεφάλων. Οι κολυμβήτριες θα εκτελούν 3 σετ των 20 επαναλήψεων μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ενώ μεταξύ των σετ θα υπάρχουν 2 λεπτά διάλειμμα. Η δεύτερη ομάδα θα προπονηθεί με λάστιχο, εκτελώντας την κολυμβητική κίνηση, τη χεριά ελεύθερη. Τα σετ τα οποία θα εκτελέσουν θα είναι 3 σετ μέγιστης έντασης των 30 δευτερολέπτων με 2 λεπτά διάλειμμα μεταξύ τους. Επειδή οι αθλήτριες χρησιμοποιούν περιστασιακά λάστιχα κίτρινου χρώματος, στην έρευνα θα χρησιμοποιηθούν λάστιχα μπλε χρώματος. Όσον αφορά την τρίτη ομάδα, θα κάνει ακριβώς το ίδιο σετ με τη δεύτερη, απλά η διαφορά είναι ότι θα χρησιμοποιηθεί κολυμβητικός πάγκος. Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις τόσο πριν όσο και μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα που αφορούν την επίδοση στα 50, 100, 200 και 400 ελεύθερο, ώστε να δούμε πραγματικά ποιους αθλητές θα ωφελήσει περισσότερο ένα τέτοιο πρόγραμμα, καθώς επίσης θα μετρηθούν το μήκος και η συχνότητα χεριάς και η κολυμβητική ταχύτητα. Στις 4 εβδομάδες ωστόσο, πραγματοποιήσαμε μία πρώτη αξιολόγηση, μεταξύ 2 αγώνων ήταν αυτή η αξιολόγηση, για να δούμε αν τα παρεμβατικά προγράμματα έχουν να μας δώσουν μέχρι τώρα κάτι και αφορά κυρίως την επίδοση των αθλητριών στα 50 μέτρα ελεύθερα. Εδώ βλέπουμε ότι οι αθλήτριες όπου χρησιμοποίησαν ελεύθερα βάρη, οι περισσότερες, η πλειονότητα, έχει μία βελτίωση σημαντική του χρόνου. Φυσικά γνωρίζουμε όλοι σαν προπονητές ότι όσο πιο μικρός είναι ο χρόνος, τόσο πιο μικρή θα είναι και η βελτίωση. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μία αισθητή. Και ενώ στα ελεύθερα βάρη δεν έχουμε πάρα πολλά πικ, να το πω έτσι,
Αντίθετα, τόσο στα λάστιχα όσο και στον κολυμβητικό πάγκο, μπορούμε να δούμε κάποια πικ όπως είναι είτε προς τα πάνω ο χρόνος είτε προς τα κάτω. Παραδείγματος χάρη, να αναφερθώ στα λάστιχα στην δεύτερη αθλήτρια, όπου υπάρχει μια αύξηση του χρόνου, και στην ένατη αθλήτρια του κολυμβητικού πάγκου, που υπάρχει μια τεράστια μείωση του χρόνου. Εδώ πέρα, ίσως μία εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί για αυτά τα δύο μέσα που χρησιμοποιήσαμε, είναι ότι η κίνηση προσαρμοιάζεται αρκετά με την κολυμβητική κίνηση. Οπότε, ίσως υπάρχει και μία επιβάρηση στη τεχνική, επιβάρηση ή βελτίωση. Οπότε, κάποιες αθλήτριες αυτό τους βελτίωσε τις κεριές του, το μήκος, τη συχνότητα έχουν επηρεαστεί, τα οποία θα μετρήσουμε αργότερα, όπως είπαμε, και γι' αυτό έχουμε μία φοβερή μείωση χρόνου, ενώ μπορεί σε κάποιες αθλήτες αυτό να μην έχει λειτουργήσει θετικά, να πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η τεχνική τους, το πώς νιώθουν το νερό, οπότε ίσως και γι' αυτό είχαμε κάποια αύξηση του χρόνου. Σαν πρώτα συμπεράσματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι όντως, λαμβάνουμε μια θετική ανατροφοδότηση σχετικά με την προπόνηση δύναμης εκτός νερού. Παρ' όλα αυτά, ό,τι έχουμε λάβει μέχρι τώρα, όπως αναφέραμε, είναι όσον αφορά την επίδοση στα 50 μέτρα ελεύθερο, η έρευνα βρίσκεται προς το τέλος της, οπότε τα αποτελέσματα αυτά θα διερευνηθούν περαιτέρω, θα προσθεθούν και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των αθλητριών που είπαμε, όπως είναι το μήκος, συχνότητα χεριάς. Οπότε τότε θα είμαστε σε θέση να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και για το ποιο είδος αντίστασης επιδρά θετικότερα και μπορεί να είναι ένα άλλο για τους αθλητές που κάνουν 50 μέτρα, ένα διαφορετικό για αυτούς που κάνουν 400 μέτρα, το οποίο σίγουρα θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των προπονητών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.